Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σίγουρα η συγκυρία είναι πάρα πολύ κακή. Είναι πάρα πολύ κακή. Έπεσε η απεργία δηλαδή ακριβώς την ημέρα που φεύγει αρκετός κόσμος. Και εμείς είχαμε πληροφορίες ότι από ό,τι φαίνεται το δικαστήριο δεν έκρινε παράνομη και καταφυστέα την επαργία. Οπότε από τις 12 η ώρα στις 6 του μηνός, αύριο δηλαδή, από σήμερα το βράδυ 12 η ώρα μέχρι και αργά το βράδυ 12 η ώρα, δεν θα πετάξει τίποτα. Μάλιστα. Για όλη την Ελλάδα μιλάμε, για όλη την Ελλάδα προφανώς, έτσι. Για όλη την Ελλάδα, ναι. Μάλιστα. Η επαργία είναι πανελλήνια, δεν θα πετάξει κάτι. Εδώ υπάρχει το αρνητικό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα μείνουν με εισιτήρια αγώνα στα χέρια, αλλά δεν θα έχουν τρόπο να πετάξουν. Βέβαια, θα πάρουν τα χρήματα πίσω. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι όταν μία πτήση ακυρώνεται και δεν πραγματοποιείται με υπαιτιότητα απεργίας, τα χρήματα τα παίρνουν πίσω. Θα τα πάρουν πίσω οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Ό,τι έδωσαν δηλαδή ή ό,τι έχουν δώσει ως προκαταβολή, αν τα έχουν πληρώσει όλα, τα παίρνουν πίσω, έτσι. Μέχρι τελευταίο ευρώ. Ακριβώς. Όλα τα χρήματα τα παίρνουν πίσω. Να το ξέρουν, μην τυχόν αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Σίγουρα είτε έχουν κλείσει με τουριστικό γραφείο, θα κάνει τις κινήσεις στο τουριστικό γραφείο, και αν έχουν κλείσει μόνοι τους, θα τους έρθει ένα email ή να επικοινωνήσουν ανάλογα την εταιρεία τη διαδικασία και θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Πριν ρωτήσω κάτι απλό, αυτή είναι απεργία των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας, έτσι, αυτό. Ακριβώς. Ο ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας είναι αυτός που κάθεται στον πύργο και κανονίζει πού πάει το αεροπλάνο, ανεβαίνει, κατεβαίνει, αυτός είναι ο ελεγκτής. Κατά βάση ναι, οπότε καταλαβαίνω ότι χρειάζεται για να πετάξει το αεροπλάνο. Προφανώς. Λοιπόν, για συνεχίστε. Και τώρα, μόνη έγκριση έχει πάρει μόνο η ομάδα να πετάξει κατ' εξαίρεση, οπότε όλες οι υπόλοιπες πτήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Δηλαδή από τις 6 ώρα το πρωί δεν ανεβαίνει και κατεβαίνει τίποτα από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Από τις 12 σήμερα. Ναι. Από τις 12 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 23:59 την 6η Απριλίου δεν πετάει τίποτα. Μιλάμε για Θεσσαλονίκη και φυσικά και Αθήνα, γιατί πολλοί έχουν επιλέξει να φύγουν μέσω Αθηνών για να πετάξουν, ίσως βρήκαν πιο φθηνές πτήσεις. Και τώρα τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλο, τι λέμε τώρα, δηλαδή. Είμαι εγώ ένας που έχω κλείσει εισιτήριο και περιμένω πώς και πώς, ας πούμε, για να πάω στο μάτς της Πέμπτης. Τι κάνω τώρα? Να αλλάξουν αυτά τα εισιτήρια και να πάει να φύγει η Πέμπτη, να βάλουν οι εταιρείες, δηλαδή δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Για πείτε μου, δεν μου έχει τύχει κιόλας ποτέ. Εάν εγώ έχω εισιτήριο για να φύγω σήμερα, ναι, έχω κάθε δικαίωμα να αλλάξω το εισιτήριο, ναι, και να φύγω αύριο. Βέβαια, εάν στην αυριανή πτήση το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχω πληρώσει, ναι, που είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι μεγαλύτερο, γιατί είμαστε μία μέρα πριν και μάλιστα από απεργία, οπότε όλοι θα πέσουμε να πάρουμε εκείνες τις πτήσεις, πληρώνω τη διαφορά του κόστους. Εάν δηλαδή έδωσα 200 ευρώ για ένα εισιτήριο σήμερα, είναι βέβαιο ότι, σχεδόν βέβαιο, ότι η αυριανή του τιμή θα είναι μίνιμουμ διπλάσια. Για τους λόγους αυτούς, ότι πρώτον είμαστε μία μέρα πριν, δεύτερον όλοι θα προσπαθήσουν από σήμερα να μεταβάλουν τα εισιτήριά τους για αύριο. Και όχι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για τον αγώνα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι ταξίδευαν με αυτές τις πτήσεις. Θεωρώ ότι λύση για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα εισιτήρια του αγώνα και επιθυμούν να πάνε, είναι οι λίγες θέσεις που έχουν μείνει στα αεροπλάνα τα οποία έχουμε προγραμματίσει εμείς σαν άθος από Θεσσαλονίκη απευθείας για Μασσαλία. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Αναφορούμε... Τι έχετε εσείς, γι' αυτό σας έχουμε στον αέρα. Το κατ' επέκταση, λοιπόν, αφού μας αναφέρετε ποιο είναι το πρόβλημα για να το καταλάβουν όλοι, γιατί ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του χωρίς να γνωρίζει και πολλές λεπτομέρειες. Γι' αυτό βγάλαμε εσάς, έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον αυτός που ακούει λίμπερο να ξέρει τι έχει συμβεί ακριβώς και τι μπορεί να κάνει κιόλας. Και τι μπορεί να βρει, όπως αυτό που είπατε πριν, ότι μπορεί να το αλλάξει το εισιτήριο, αλλά από εκεί που είναι να δώσει 200 ευρώ μπορεί να δώσει και 400, τα διπλά δηλαδή. Μπορώ να το κάνω αυτό. Για πείτε μας, λοιπόν. Μπορούν να το κάνουν και βέβαια θα πρέπει η αυριανή πτήση της ίδιας εταιρείας, γιατί για να αλλάξεις το εισιτήριο πρέπει να πας με την ίδια εταιρεία. Δεν μπορείς να έχεις κλείσει με τη Ryanair και να ζητήσεις αλλαγή για εισιτήριο της Aegean. Δεν γίνεται. Πρέπει να πας στην αυριανή πτήση της Ryanair. Ναι, δεν γίνεται. Και θα πρέπει η αυριανή πτήση να φτάνει σε τέτοια ώρα στη Μασσαλία, ώστε να προλάβεις τον αγώνα. Ναι, εννοείται. Για παράδειγμα, ναι, αν φτάνεις, ας πούμε, στο Μιλάνο στις 7 η ώρα το απόγευμα, δεν προλαβαίνεις να προλάβεις τον αγώνα
στη Μασσαλία. Δηλαδή πρέπει και τα ωράρια να είναι σωστά. Ναι. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση αυτή. Άρα εσείς τι κάνατε? Το γραφείο σας τι έκανε δηλαδή? Έχει θέσεις για να φύγουν αυθημερών, δηλαδή για να φύγει κόσμος από το γραφείο, μέσω του γραφείου σας την Πέμπτη να πάει στο μάτς και να γυρίσει? Πώς, για πείτε μας λίγο λεπτομέρειες. Έχουμε δύο πακέτα τα οποία για την ακρίβεια ήταν γεμάτα, απλά έχουμε βάλει τώρα μεγαλύτερα αεροσκάφη. Δηλαδή από εκεί που είχαμε ας πούμε 145 θέσεις αεροσκάφος, τώρα βάλαμε 180 θέσεις, για να εξυπηρετήσουμε αυτή την ζήτηση, και νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Το πακέτο είναι, έχουμε δύο πακέτα. Το ένα είναι ημερήσιο, το οποίο φεύγει 7 Απριλίου, δηλαδή αύριο το πρωί στις 9.30 ώρα, και πετάμε απευθείας για τη Μασσαλία και γυρίζουμε αύριο, μετά τη λήξη του αγώνα. Αύριο είναι 6 Απριλίου. Συγγνώμη, μεθαύριο, συγγνώμη. Την Πέμπτη, τη μέρα του αγώνα, ναι. Okay. Φεύγει. Ακριβώς, την 5η, 7 Απριλίου, την ημέρα του αγώνα, ναι. 9.30 το πρωί φεύγουμε. 9.30 το πρωί, okay. Απευθείας για Μασσαλία και επιστρέφουμε μετά το τέλος του αγώνα. Το μετά το τέλος του αγώνα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή θα προλάβουν να δουν όλο το μάτς και να γυρίσουν, εννοείται. Όλο το μάτς. Ναι, εντάξει, πλάκα. Τώρα κάνω, την ώρα την έχουμε αναχώρηση από εκεί 2 η ώρα. Α, έχουμε την ώρα αναχώρησης. Άνετα. Αλλά έχουμε μία άνετα και έχουμε και μία δυνατότητα, επειδή είναι charter, είναι μόνο για εμάς επίσης, είναι καθαρά για τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Αν αργήσουμε και μισή ωρίτσα, ας πούμε, που λέει ο λόγος, μπορούμε να το κρατήσουμε. Άρα αυτοί που μας περιγράφετε, τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι πτήση τσάρτερ, έτσι. Φεύγει το πρωί. Ακριβώς. Μόνο με φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να δουν το παιχνίδι, ή είναι γεμάτο το αεροπλάνο, ας πούμε? Υπάρχουν κάποιες θέσεις, είπατε? Ναι. Μόνο με φίλους του ΠΑΟΚ. Α, μόνο με φίλους του ΠΑΟΚ. Okay. Δηλαδή ένα αεροπλάνο μόνο με φιλάθλους πηγαίνουμε για εκεί. Ναι. Και υπάρχει και ένα δεύτερο πακετάκι που προσφέρουμε, το οποίο φεύγει πάλι στις 7 Απριλίου το πρωί στις 9.30 και γυρίζουμε όμως την επόμενη μέρα. Δηλαδή μετά το τέλος του αγώνα θα μπούμε στο λεωφορείο, θα πάμε στο ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα όποιος θέλει μπορεί να κάνει μια βόλτα στη Μασσαλία ξεκούραστα, αν δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Ναι. Και επιστρέφουμε στις 8 Απριλίου, 6 ώρα το απόγευμα, πάλι μόνο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, απευθείας από Μασσαλία για Θεσσαλονίκη. Για την πρώτη πτήση, ας πούμε, υπάρχουν θέσεις αρκετούτσικες ή ελάχιστες, τώρα που μιλάμε? Υπάρχουν για την πρώτη περίπτωση λίγες θέσεις. Λίγες θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους ανθρώπους. Οπότε όποιος έχει ήδη εισιτήριο και είναι βέβαιος ότι θέλει να πάει, ας επικοινωνήσει το συντομότερο. Και για την δεύτερη περίπτωση που μας είπατε, με τη διανυκτέρευση δηλαδή, λίγες περισσότερες? Είναι λίγο περισσότερες οι θέσεις, λίγες περισσότερες, ναι, λίγες περισσότερες. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, αλλά ήδη έχουν αρχίσει και χτυπούν τα τηλέφωνα και γίνονται οι πρώτες κρατήσεις και μέσα από το site. Πώς μπορούν να σας βρουν κάποιοι της τελευταίας στιγμής ή κάποιοι που πίστεψαν, ξέρω εγώ, ότι δεν θα τα καταφέρουν τελικά μετά από αυτό που τους βρήκε με την απεργία? Θα πρέπει αυτοί που ήδη έχουν κλεισμένα εισιτήρια όμως, μπορούν να κλείσουν ταυτόχρονα τώρα ένα καινούριο? Μπορούν, έτσι? Θα ακυρώσουν και θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω από την εταιρεία που ακυρώνει την πτήση λόγω της απεργίας, για το 6 του μηνός, ναι, για το αυριανό μιλάω. Ναι. Θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους, ίσως να μην τα πάρουν εκείνη τη στιγμή, μπορεί να τα πάρουν μετά από μια, δύο, τρεις μέρες ανάλογα, ναι, και αυτό, την εταιρεία. Αυτό ξέρω, και ναι, θα έρθουν γρήγορα να κλείσουν εισιτήρια για να πάνε με την απευθείας πτήση. Μάλιστα. Πώς μπορούν να σας βρουν, πείτε μας τους τρόπους? Μπορούν να μπουν μέσα στο site athoselas.gr ή να έρθουν στα γραφεία μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 16, mm-hmm, ή να επικοινωνήσουν στο 2310-284-300. Στο τηλεφωνικό κέντρο θέλει λίγο υπομονή, γιατί και τώρα είναι, προφανώς, καταλαβαίνω. 284-300. Και τώρα, δηλαδή, οι πρώτοι που μας άκουσαν, όταν άκουσαν ότι έχετε κάποιες θέσεις, έχουν πάρει ήδη τηλέφωνο σίγουρα, ας πούμε, για να τα καταφέρουν. Αυτή η απεργία, κύριε Παπαδόπουλε, τώρα να πάμε και στο παρασκηνιακό λίγο, γιατί αυτά που μας είπατε για τα εισιτήρια και τις πτήσεις είναι τα πιο σημαντικά, και έτσι μπορεί να καταφέρει κάτι. Οι πρώτοι τυχεροί μπορούν να καταφέρουν να βρεθούν στη Μασσαλία.
Περιμένοντας κάποιες μέρες μετά να πάρουν και τα λεφτά τους, βέβαια, από τις μεταγραφές, πήγα να πω, από τις μετακινήσεις τους, από τις πτήσεις τους που ακυρώθηκαν. Αυτή η απεργία ήταν γνωστή εδώ και μέρες ότι θα προέκυπτε? Ναι, αυτή η απεργία το γνωρίζουμε ότι θα προέκυπτε. Είχε ανακοινωθεί πριν από λίγες μέρες, ναι, πριν από και μια εβδομάδα κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είχε ανακοινωθεί αρκετές μέρες πριν. Uh-huh. Και γι' αυτό και εμείς είχαμε αλλάξει. Δηλαδή, και εμάς η πρώτη μας πτήση, ας πούμε, αυτή με την διανυκτέρευση, έφευγε 6 του μηνός. Αλλά με το που μάθαμε ότι υπάρχει απεργία, το κάναμε να φύγουμε 7 και να γυρίσουμε 8. Απλά επειδή έγινε η. Εσείς αποφασίσατε, δηλαδή, σαν εταιρεία, σαν γραφείο, να μην ρισκάρετε. Γιατί παίζονταν αν θα προκύψει η απεργία ή όχι, αν θα γίνει, αν θα κριθεί νόμιμη ή παράνομη και καταχρηστική δηλαδή. Δεν περιμένατε μέχρι τελευταία στιγμή. Προφανώς είχατε και κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους που ήδη είχαν κλείσει μαζί σας και τους είπατε ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή είχατε αυτό που λέμε πριν πεινάσετε, μαγειρέψατε για το συγκεκριμένο ταξίδι. Εγώ γενικά να σας πω, μπορεί να είναι η δουλειά μου και να με συμφέρει, αλλά αντικειμενικά προτρέπω τον κόσμο, ιδίως σε τέτοιες περιπτώσεις, να κλείνουμε τουριστικά γραφεία, γιατί εμείς το ψάχνουμε και το ανακαλύπτουμε πολύ πριν γίνει public, βγει στον αέρα. Και είναι σημαντικό για να μπορέσεις να καλύψεις τους ταξιδιώτες, έτσι, να έχεις πρώτος την πληροφορία. Και έτσι και κάναμε, βάλαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, την πτήση, την βγάλαμε από 6 του μηνός. Ναι. Δεν θέλαμε να περιμένουμε να αποφασίσει το δικαστήριο. Είχατε κλεισμένες θέσεις από οπαδούς του ΠΑΟΚ, από φίλους του ΠΑΟΚ για το ταξίδι? Είχατε κλείσει αρκετές θέσεις? Αυτή που βγάλατε εννοώ. Ακριβώς, εμείς είχαμε κλείσει ένα αεροσκάφος 145 θέσεων μόνο για φιλάθλους. Να φύγει από Θεσσαλονίκη απευθείας, να γυρίσει Θεσσαλονίκη απευθείας. Ναι. Και αυτό το αλλάξαμε από 6 του μηνός με το που ανακοινώθηκε. Γιατί να σας πω κάτι, λίγο να παρακολουθείς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι ιδιαίτερη πολιτική. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ σπάνια μια απεργία κρίνεται παράνομη και καταχρηστέα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που κρίνονται έτσι αυτές οι απεργίες και εσείς ως δημοσιογράφος το ξέρετε αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε όποια και είναι τα ποσοστά και αμέσως το τακτοποιήσαμε και όσοι άνθρωποι έχουν ήδη κάνει τις κρατήσεις με εμάς είναι ήσυχοι και δεν επηρεάζονται καθόλου. Ναι. Άρα λοιπόν και η απεργία να υπάρχει από εδώ, τέλος πάντων πρέπει να βρεθεί μία λύση για αυτούς που έχουν κλείσει ή για αυτούς που δεν θα καταφέρουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν μία. Πώς λέμε, τα εισιτήρια τα λέμε μαγικά χαρτάκια. Να βρει ένα μαγικό χαρτάκι, ένα μαγικό εισιτήριο τώρα είναι. Δυστυχώς έτσι όπως έχει γίνει. Έχουν γίνει μαγικά. Με πάντως, την απεργία αυτή έχουν γίνει μαγικά. Πάντως είναι η αλήθεια, κύριε Παπαδόπουλο, ότι εσείς μπορεί να το γνωρίζετε γιατί είναι η δουλειά σας, βέβαια, είναι το αντικείμενό σας. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν το ήξερε αυτό το πράγμα και το έχει πληροφορηθεί τις τελευταίες ημέρες. Αυτοί που έκλεισαν μόνοι τους, φυσικά, έτσι. Εννοώ, γιατί κλείσαν θέσεις για τη Μασσαλία από την ημέρα που ο ΠΑΟΚ που βγήκε τον μπαλάκι, δηλαδή όταν τον ξεβίδωσε και έδειξε ΠΑΟΚ, ας πούμε, Μασσαλία κτλ. Από τότε σε 5 λεπτά είχαν κλείσει εισιτήρια. Είχε κλείσει εισιτήρια ο κόσμος. Και επειδή είναι και πολλοί ο κόσμος, μιλάμε για 3.000 τώρα, είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τις τελευταίες μέρες άρχισε να παίρνει, να υπάρχει ένταση στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή άρχισε να συζητείτε, να δούμε τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Υπήρχαν αισιόδοξες προβλέψεις που έλεγαν ότι παιδιά τελικά δεν θα γίνει απεργία. Μην ακούτε τι γράφουν. Υπήρξαν και αυτοί. Τώρα ακουμπάει το κομμάτι το δικό μας αυτό. Αλλά σήμερα είναι οριστικό. Και όταν λέμε σήμερα είναι και μια μέρα πριν. Αυτό είναι το κακό. Έτσι. Λοιπόν. Ακριβώς. Είναι όπως τα λέτε, ναι. Και ιδίως όταν πρόκειται για αεροπορικά εισιτήρια, το μία μέρα πριν είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Μα σε όλους μας έχει τύχει μια στραβή, τέλος πάντων. Ακόμα και για ταξιδάκια αναψυχής. Όχι τώρα που υπάρχει γι' αυτό και υπάρχει εισιτήριο του αγώνα. Δηλαδή τώρα που μας ακούει κάποιος, έχει ένα εισιτήριο για το Μαρσέγγι ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να πάει. Το σκέφτεται να κατεβεί κάτω, να πάρει το αυτοκίνητό του και να ξεκινήσει. Είναι λογικό με το. Είναι λογικό με το που ανακοινώθηκε, με το που οριστικοποιήθηκε μάλλον ο αγώνας, είναι λογικό αμέσως να τρέξουν όλοι να πάρουν εισιτήρια κτλ. Για πολλούς λόγους. Είναι λογικό. Απλά θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι πάντοτε υπάρχουν πακέτα, ιδίως για τέτοιες μεγάλες μετακινήσεις, πάντοτε υπάρχουν πακέτα στα τουριστικά γραφεία. Mm-hmm. Και αν βάλεις όλα μαζί, ακόμα και αν. Και με φθηνά εισιτήρια, μπορεί να βρει ένα φθηνό εισιτήριο με τη Ryanair. Αλλά άμα συμπληρώσεις τη διαδρομή από το Μιλάνο, γιατί η Ryanair πετάει για Μιλάνο, δεν πετάει για Μασσαλία. Τη διαδρομή εκεί, ναι, τα ταξί που θα πάρεις για να μετακινηθείς, να πας στον αγώνα κτλ. Θεωρώ ότι συμφέρει να πηγαίνεις με τις απευθείας πτήσεις τσάρτερ. Ναι. Γιατί φτάνεις εκεί πέρα, θα σε περιμένει το λεωφορείο, θα πας
στην ώρα σου εκεί που πρέπει να πας, δεν θα έχει κανένα άγχος, θα πας στην ώρα σου στον αγώνα, θα μπεις μέσα από το σωστό δρόμο, γιατί όπως ξέρετε για τα λεωφορεία έχουν ξεχωριστές εισόδους, θα έχεις ανθρώπους να ενδιαφέρονται ναι, για σένα, σε περίπτωση απεργίας δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, και εδώ που τα λέμε είναι και πιο ευχάριστο να είσαι με φιλάθλους. Είναι πιο ωραία. Έτσι είναι. Αν είναι και μικρή διαφορά, και εγώ είμαι υπέρ, πολύ υπέρ των απευθείας πτήσεων, γιατί αν γλιτώνεις παραδειγματικά 30 ευρώ, ας πούμε, μια αλλαγή, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου προκύψει στην αλλαγή στο αεροπλάνο, στη χώρα που θα πας. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Λοιπόν, άρα. Και για τον επόμενο με το καλό αγώνα, για τις 8 με το καλό Απριλίου, εφόσον όλα πάνε καλά, πάλι θα βγάλουμε και εκεί πακέτα, να το ξέρει ο κόσμος, να τα δει και αυτά, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν τα μελετήσει σωστά θα τα προτιμήσει. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τώρα στο κλείσιμο, πώς μπορεί ο κόσμος να σας βρει, να σας πετύχει ο τυχερός που θα προλάβει, και από ό,τι μου είπατε ήδη επικοινωνούν μαζί σας, και είναι και λογικό, όταν εγώ είμαι εδώ, δεν θα, έχω κλείσει εισιτήριο, δεν θα πετάξω, έχω το εισιτήριο του αγώνα και ακούω τώρα κάποιον άνθρωπο υπεύθυνα να μου λέει ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις, όποιος προλάβει, ο τρόπος είπαμε είναι το τηλέφωνο να μας δώσετε αρχικά, να παραλάβετε αρχικά. Το τηλέφωνο είναι 2310-284-300. Mm-hmm. Το site είναι athoshellas.gr. Ωραία. Και τα γραφεία είναι Μητροπόλεως 16 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τέλεια. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα σημαντικά όλα μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ.